Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Απόψη μαζί μα είναι ένα καλεσμένο, ο οποίο είναι από του αγαπημένου των εκπομπών. Γιατί ένα πράγμα που τον χαρακτηρίζει, είναι ίσω η υπερβολική ειλικρίνεια. Μαζί μα είναι ο φίλο Μπιπίλα, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την εκ νέου αυτή η πρόσκληση. Ναι. Ε, να σου πω ότι είσαι από του ανθρώπου που μου αρέσει πάρα πολύ να μου παίρνουν συνέντευξη, γιατί είσαι βαθιά ανθρώπινη και αφήνει τον άλλο να μιλήσει και να ολοκληρώσει αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του. Γιατί πολλοί άνθρωποι κάνουν μια ερώτηση και πριν προλάβει να ολοκληρώσει και να απαντήσει, έχουν διακόψει για να κάνουν μια άλλη ερώτηση. Ναι. Εντάξει, έχει Οπότε αυτό το σου πέφτει ένα άγχο. Εσύ πάντω και με άγχο και υποπίεση, μια χαρά του απαντά. Ναι, όχι, έχω ψυχραιμία. Ναι. Έχω χαρακτηρίσει τον εαυτό μου σαν τον Ιωβ. Έχω η όβια υπομονή και <Ρι> για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου <Ρι> και για το πώς μπορώ να αντιμετωπίσω ανθρώπους, γιατί θεωρώ ότι είναι όλα φυσιολογικά. Θεωρείς, δηλαδή, λες, δεν θα σοκαριστώ. Δεν σοκάρομαι πια με τίποτα. Ναι. Με, με τίποτα, όμως. Οκ. Okay. Ε, επειδή είπα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, να μην την κάνουμε καθόλου για πολιτικά θέματα. Γιατί νομίζω ότι τι προηγούμενε μέρε αναλύσαμε πάρα πολύ πολιτικά. Θα σου κάνω μόνο μία ερώτηση που είναι πολιτικο-ανθρώπινη. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτή, γιατί μου λε ότι και στη ζωή μου συμβαίνουν πράγματα που απαιτούν την υπομονή του ΙΟΒ, Γιατί έχω φορτωθεί τα βάσανα πολλών ανθρώπων. Ναι. Οπότε συσσωρεύω πάνω μου πολλή ενέργεια κακή που ναι. σου διοχετεύουν βάσανα. Ε, Παίρνει σε πάνω σου βάρο. Mm -hmm. ε, οπότε, εγώ έχω αρκετή ψυχραιμία για να το σηκώσω. Ναι. Αλλά και στην προσωπική μου ζωή μου έχουν συμβεί γεγονότα και στο τελευταίο διάστημα που ε, με έχουν εκπλήξει mm -hmm. και έχω μείνει άναυδο. Ναι. Αλλά ναι. έχω πολύ ψυχραιμία να το αντιμετωπίζω και να λέω: Δεν πειράζει, είναι και αυτό φυσιολογικό. Okay. Έχει ζήσει από μικρό αρκετό πένθο. Ναι. από τι οικογένειε που έχει ζήσει το πένθος έτσι έντονα. Κοίταξε, εγώ μεγάλωσα, ναι. όπω έχουμε ξαναπεί, μια οικογένεια που είχε γραφείο Κιδιών. Ναι. Γι' αυτό και έχω μια τεράστια εξοικείωση με την έννοια του θανάτου. Γιατί όπω γεννιόμαστε έτσι και θα πεθάνουμε, και άλλοι είμαστε τυχεροί και ζούμε πολλά χρόνια, και άλλοι δυστυχώ ή φεύγουν απότομα ή του τυχαίνουν απρόβλητα γεγονότα, ναι. όπω αυτή τη στιγμή πεθαίνουν άνθρωποι στη Γάζα. Ναι. Φταίνε αυτοί που πεθαίνουν, Όχι. Φταίνε κάποιοι άλλοι που πεθαίνουν. Ναι. Να το πούμε και αυτό φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι ο πόλεμο, αφού οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ του mm -hmm. και πρέπει ο ένα να σκοτώνει τον άλλον σε όλο το φάσμα τη ιστορία. Να το ξεπεράσουμε αυτό. Ε, τώρα είδε πήγα αλλού. Δεν πειράζει. Βγήκε και ο πολιτικό από μέσα σου. Μου βγαίνει ο πολιτικό. Έχει ζήσει λοιπόν πολύ πένθο. Τι άλλο. Και αυτό ήθελα να σου πω. Ότι εξοικειώθηκα λοιπόν και μου λένε όλοι πώ βγάζει τόσου επικίδιου σε κάθε ηθοποιό που πεθαίνει. Μάλιστα τώρα που δεν είμαι πια ο πρόεδρο, αλλά είμαι ο αντιπρόεδρο γιατί γίνανε οι εκλογέ του και επειδή οι ηθοποιοί δεν ήρθαν να ψηφίσουν στο σύνολό του, έγινε μια. Άλλη... Είχαμε μια εσείς. πολύ μεγάλη εποχή σε σχέση με αυτού που θα έπρεπε να ψηφίσουν και αυτό πάλι Από του 3.000 τόσου, οι 3.650 και ψηφίσαν οι 85. Ε, λοιπόν, αυτό είναι λιγότερο του 1 τρίτου. Ε, το ίδιο συμβαίνει και στην ζωή. Δηλαδή, δεν ψηφίζουν στι εκλογέ, δεν ψηφίζουν να, ναι. στι δημοτικέ. Στου ηθοποιού μετά... ήταν πάντα έτσι, δεν ψηφίζαν στι εκλογέ ε, των ηθοποιών. Όχι, σε τέτοιο βαθμό. Okay. Και μετά από τέτοια μεγάλα γεγονότα που έγιναν, θα όφυλαν mm. να έρθουν να ψηφίσουν. Εγώ είμαι κάθετο σε αυτό. Μου λένε μερικοί μην το λε. Όχι, θα το λέω. Mm -hmm. Γιατί ο πολίτη πρέπει να είναι ενεργό, είτε είτε είναι στο σωματείο του, είτε είναι στο Δήμο του, είτε είναι στο κράτο. Αυτό γιατί εσύ μετά... το θεωρεί προσωπι... προσωπικό. Το πλήγμα. Ναι, το... δηλαδή έχει πικραθεί το πένς... πάρα πολύ. Έχεις πικραθεί. Έχω πικραθεί και από άτομα πολύ κοντινά μου που του παρακαλούσαν να έρθουν να ψηφίσουν και δεν ξέρω για ποιου λόγου το έκαναν και δεν ψήφισαν. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία νοσεί. Ο άνθρωπο πρέπει να συμμετέχει. Γιατί αν δεν συμμετέχει, μετά δεν έχει δικαίωμα να λέει Αχ, δεν μου αρέσει να αυτό γκρινιάζει. που κάνει η κυβέρνηση και να γκρινιάζει, ούτε να διαδηλώνει. Okay. Πρέπει να διαδηλώνει αυτό που ψήφισε. Αυτό που δεν ψήφισε να βάλει φερμουάρ και να πει Θα το υποστώ. Ναι. Γι' αυτό το λέω ξανά, να πηγαίνετε όλοι να ψηφίζετε. Ε, επιστρέφω εγώ τώρα στα. Συγγνώμη, μου βγαίνει το πολιτικό. Να βγει μέρος. το πολιτικό. Ε, πρέπει να σου πω ότι είχαν έρθει εδώ οι συνάδελφοί σου από την παράσταση. Ναι. Ε, ε, Πώ είναι ο τίτλο τη παράσταση, είμαι μένα ή είμαι με καμία. Είμαι εμένα, είμαι καμία. Ε, η μένα ή με καμία. Η μενα είμαι καμια η ταραμπανκο και ο μιλοντέ. Και λέγανε ότι καμιά φορά πα στο θέατρο. Και είσαι συγχισμένο από τη βουλή. Μπορέσουμε να έχει τσακωθεί με τον Βορρίδι. Δεν ξέρω τι. Και πας εκεί Όχι με τον Βορρίδι. Και έχει ένα. Στο... Δεν τσακώνει με τον Βορρίδι. Όχι, Βορύδη. δεν έχει τύχη. Ναι. Όχι. Θα να μπορούσε. Έχω, ε, ναι. έχω πάρα πολύ επιθυμία να τσακωθώ με τον κύριο Βορίδη, γιατί ναι. με κρεβεί. Έχω τσακωθεί με τον κύριο Γεωργιάδη ναι. ε, και με, με τον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Ποιο σου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι περισσότερο. Ε, δεν θα πω ποιο περισσότερο, αλλά με ενοχλούν πράγματα που ακούω μέσα Γιατί Γιατί να μην πει ποιο περισσότερο, είδε που έρχεσαι εδώ πέρα ταμπουρωμένο. Όχι, δεν είναι ταμπουρωμένο, ναι. γιατί ε, μέσα μου δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Okay. Ποιος Άρα με, σε ποιος Με ενοχλεί πολύ. περισσότερο οι ακροδεξιοί, με ενοχλούν. Ναι. Ή, ή, ή τη Νέα Δημοκρατία που το παίζουν ότι είναι δημοκράτε, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο δημοκράτε. Κατά την άποψή μου. Έτσι. Την γιατί ένα άλλο μπορεί να λέει ότι λέω βλακίε αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάντω ε, πάντως έχω τσακωθεί. Έχω πάρει και πολλά μπράβο από όλα τα κόμματα και αυτό με χαροποιεί. Πα πάντω στο θέατρο με στόμφο βουλή. Και μέχρι να σε συνεφέρουν οι άνθρωποι, έτσι είπαν εδώ. Δεν ξέρω. Έτσι σου μεταφέρω τι είπαν. Σου φαίνεται τώρα ότι μιλάω με στόμφο. βουλής Είναι ή με ανθρώπινο. Καθόλου με ανθρώπινο, αλλά πρόσεξε να δει. Ήμασταν στο μακιγιά, συζητάγαμε. Σε, σε περάσαμε από, ένα. Κοντρόλ. από ένα κοντρόλ. <laughs> <laughs> <από ένα control. laughs> και μάλιστα μέσα στο μακιγιά, εκτό ότι γίνονται οι καλύτερε συζητήσει, λέγαμε το εξή. Γιατί είπε τώρα ότι έχει περάσει πολλέ δυσκολίε και στην προσωπική σου ζωή ναι. και γενικότερα. Και Δεν... απογοητεύσει. Ναι, σε ρωτήσαν τα κορίτσια δάμε. και σου λένε το μαλλί φυσικό. Α, ναι. Και λε, ναι, είναι φυσικό. Το μαλλί φυσικό, απλά επειδή είναι λίγο αραιωμένο, ναι. όταν ερχόμαστε στα Άλλο κανάλια, πρέπει να ξέρει ο κόσμο ότι βάζουμε ένα υλικό που είναι σαν πιπέρι για να μην φωτίζουν τα κενά που δημιουργούν οι προβολεί. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι. Ναι. Γιατί πολλοί μου λένε, Αχ, φαινόταν βαμμένα τα μαλλιά σου. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά μου. Δεν ασπρίζουν με τίποτα. <laughs> με βρήκε μια κυρία στο δρόμο και μου λέει, Επιτέλου, τι κάνετε εσεί και δεν γερνάτε. <laughs> 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 Συγγνώμη, θέλετε να με μπαγκούρα. Γιατί, τι σα πειράζει. Προσέχω τώρα αυτό μου. Ναι. Πάρα πολύ. Ούτε ε, ε, μποτοξάρε έχει τέτοια. Όχι, μποτοξ έχω κάνει μια φορά για να ναι. το δοκιμάσω, δεν μου άρεσε καθόλου. Θα χάσει όλη την έκφραση. Αλλά κάνω μεσοθεραπείε κάθε πέντε ή 6 μήνε, μια φορά. Ωραίο. Εντάξει, okay. Από τα 60 και μετά το άρχισε αυτό. Το, 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 κρατάμε, το σημειώνουμε και θα το ακολουθήσουμε πολύ σύντομα. Ε, Λε λοιπόν ότι έχει περάσει τι δυσκολίε σου. Πάλι χωρί να πάω στο πολιτικό, θα σου κάνω την πολιτικοπροσωπική ερώτηση. Ότι υπήρχαν φήμε γενικότερα για το κόμμα σα ότι άλλαξαν οι σχέσει κάποιων μελών του κόμματο. Οι σχέσει. Ναι. Α, μιλά για τι προσωπικέ. Για τι προσωπικέ σχέσει. Και αυτό είχε ως επίπτωση να αλλάξει και η καθημερινότητά σα στο κόμμα. Δεν το Μην είπα. Το αυτό, είπα καλά. αυτό ήταν ένα μύθευμα που ξεκίνησε από πρωτοσέλιδα μια συγκεκριμένη εφημερίδα. Ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ναι, ε, χώρισε από τη σχέση τη. Κάνει πάρα πολλά πρωτοσέλιδα που είναι ανυπόστατα. Γιατί και πρόσφατα έγινε άλλο ανυπόστατο. Ναι. Που διαμαρτυρήθηκα και έντονα. Με το θέμα των εκλογών του ΣΕΙ. Ε, δημιουργεί εντυπώσει χωρίς να χρειάζεται. Και στο κάτω-κάτω, τι αφορά το κοινό. Ναι. Οι προσωπικέ σχέσει που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι. Δεν αφορά, μη... δεν αφορά το κοινό όμω, επειδή εσεί είστε αριστεροί είστε άνθρωποι. Όταν... Χαλαροί και όταν... φυσιολογικοί. Ε, είναι νομίζω πιο κοντά στη δική σα συνοτροπία ε, να πείτε ότι εντάξει, οι σχέσει μεταξύ ανθρώπων έχουν και τριβέ. Ναι, μπορεί αχ, να, να μην είναι χωρισμοί, μπορεί Αλλά να, όταν, να είναι τριβέ. Όταν κάτι διαψευστεί από του ίδιου, uh -huh. πώ μπορεί να ανακυκλώνεται ακόμα ένα fake news. Ότι συμβαίνει αυτό παρότι το διαψεύδουν οι συγκεκριμένοι. Ναι. Τριβέ όμω δεν είναι λογικό να έχετε. Μα τριβέ έχουμε όλοι μεταξύ μα. Ναι. Ε, τι προσωπικέ σχέσει των ανθρώπων ακριβώ όπω τι ξέρω ούτε εγώ που είμαι δίπλα του. Ναι. Κανεί δεν μπορεί ναι. να ξέρει τι γίνεται μέσα σε ένα σπίτι. Είναι δύσκολο να είσαι σε ένα κόμμα. Αυτό ήθελα να στο ρωτήσω και δεν θυμάμαι να το είχα την προηγούμενη φορά όπου η ζωή Κωνσταντοπούλου που η αλήθεια είναι ότι από κοντά είναι διαφορετική από την... Είναι... είναι ένας εύχαρης άνθρωπος, με ναι. χιούμορ, ναι. ανεκδοτολογή. Ναι. Ε, Τις είναι... αρέσουν οι μεγάλες συσκέψεις όμως. Ναι. Ναι. Και, αυτό και θέλω πολύ να μου πεις. Ναι, αυτό θέλω να μου πεις. Αν είναι δύσκολο για σένα που έχει και, ε, ε, και πολλέ υποχρεώσει. Κοιτάξτε, εγώ τα έχω βρει με τη ζωή, γιατί εγώ τη ζωή την εκτιμώ και τη θαυμάζω απεριόριστα. αλλιώς δεν θα ήμουν στο κόμμα τη. Ε, έτσι κι αλλιώ, εγώ ζήτησα να πάω. Να. Ε, όμως, όταν έχω πολλές δουλειέ, έχει κατανοήσει η ζωή ε, και παρά το ότι εμείς είμαστε σχεδόν κάθε μέρα στη Βουλή, ανατιθέσει με άλλα κόμματα που δεν πατάνε το ποδάρι τους, παρά μόνο στι επιτροπέ όπου παίρνουμε 70 ευρώ για κάθε φορά. Που είμαστε στι επιτροπέ. Ναι. Ε, ε, γι' αυτό και καλά κάνει η ζωή και το υπενθυμίζει στο λαό ότι εμεί που είμαστε έξι μόνο. Κοιτάξτε, λέει, εμεί είμαστε έξι και είμαστε πέντε εκεί. Mm -hmm. Καθόμαστε ώρε ατελείωτε. Πού είναι οι υπόλοιποι, mm -hmm. Από του 158 οι δύο, Από του mm -hmm. 158 μια τσάντα, Από του 158 οι πέντε. Φεύγουν και αφήνουν μόνοι στην τσάντα. Δεν είναι. <laughs> ε, είναι μόνο όταν πρόκειται να ψηφιστεί κάτι και να είναι παρόν ο κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Τότε του βλέπουμε όλου. Mm -hmm. Μερικού. Δεν του αναγνωρίζω, δηλαδή δεν του έχω δει ποτέ. Ναι. Δεν μπορεί να περάσει ένα φευγαλέα mm -hmm. και να περνάει από δίπλα mm -hmm. Δεν ξέρω ότι είναι βουλευτή. Εμεί όμω οι έξι που είμαστε μόνιμα εκεί, μα χαιρετάνε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί ξέρουν ότι είμαστε οι έξι βουλευτέ τη πλεύσης ελευθερία. Οκ. Okay. Πάμε στου παπαγάλου. Νομίζω ότι είναι μια λογική συνέχεια. Από την πλεύση ελευθερία. Μετά την πολιτική. Την ελευθερία των πουλιών. Οι δικοί σου οι παπαγάλοι δεν έχουν πλεύση ελευθερία, γιατί ενώ είναι ελεύθεροι. Από ό,τι έχω καταλάβει, διόρθωσαι να κάνω λάθο, έρχονται στην αγκαλιά σου οικειοθελώ. Έρχονται οικειοθελώ, ε, ακριβώ ε, το είπε έτσι. Είναι αυτοί οι παπαγάλοι που κυκλοφορούν σε, στην Αθήνα, Α, έτσι. Η Αθήνα, έχει γεμίσει παπαγάλους και από ό,τι μαθαίνω και η υπόλοιπη Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη. Ε, γίνεται και σε άλλα μέρη τη Ευρώπη από ό,τι μαθαίνω. Και μάλιστα στην Ισπανία λυπήθηκαν. Κάνουν ένα νόμο, λέει, για να θανατώσουν τόσου πολλού παπαγάλου, παπαγάλους, γιατί τρώνε τα σύρματα, τον, τα καλώδια. Ναι. Ε, εγώ ζω απέναντι από ένα δασάκι στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, το οποίο είναι βιότοπο, γιατί έχει πάρα πολλού παπαγάλου και έχει πάρα πολλέ χελώνε, τι οποίε τι και οι παπαγάλοι αυτοί, επειδή μένουν στον τελευταίο όροφο, έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση με τον τελευταίο όροφο. Και επειδή του έχω τα και φαγητά και νερό, έρχονται και εξοικειώνονται πάρα πολύ. Αυτοί λοιπόν οι παπαγάλοι που είναι πολύ φιλικοί, μπορώ και του πιάνω, του βάζω σε κλουβιά πολύ μεγάλα, του φτιάχνω φωλιέ από ξυλουργό και δεν φεύγουν. Κάνα δυο έχουν φύγει. Ναι. Ε, στεναχωριέμαι που φεύγουν, αλλά λέω. Κι πάνε να... την πόρτα τους... του κλουβιού και λένε. Όχι, όταν τα ταζω, ναι, κάποια να... φεύγουν. Okay. Κάποια όμω δεν. Φε... δεν φ... Φαίνεται ότι δεν θέλουν να φύγουν. Ναι. Δεν ξέρω τι, τι μπορεί να σκέφτονται γιατί όλα σκέφτονται. Εγώ, αν ήμουν παπαγάλο πάντω, θα ήθελα να πάω στο σπίτι του Μπιμπίλα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια πολύ ευκαιρία. Έχει γίνει παπαγαλό σπίτι το σπίτι. <laughs> ε, και πολλέ φορέ, δεν είναι μόνο ότι έρχονται μόνοι του. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έρθει στο σωματίο ηθοποιών με κλουβάκια και μου λένε επειδή ξέρουμε ότι τα αγαπάτε υπερβολικά, πάρτε και το δικό μα. Ναι. Οπότε το παίρνω. Το παίρνω. Τι η ζωή μου έχει φέρει ένα παπαγάλο. Α, οκ, ναι. okay, ωραία. Οι παπαγάλοι λένε ότι δεν είναι σαν του κύλου. Δηλαδή, σου κάνουν χαρά, σε αναγνωρίζουν. Παιδιά. Αν πάει ένα άγνωστο, θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Όχι, όχι. Στον άγνωστο φοβούνται, έχω παρατηρήσει, αλλά σε μένα που τρώνε μέσα από τα χέρια μου, υπάρχουν κάποιοι από του παπαγάλου που θέλουν πάρα πολύ να του χαϊδεύει. Κάποιοι άλλοι θέλουν να του φυλά. με τη... βγάζουν τη γλωσσίτσα τους και θέλουν να έρθουν... Και τους φυλάς τη γλωσσίτσα. Ναι, ναι. Έχουν μια γλωσσίτσα τόσο ιδά. Ναι. Λοιπόν, εγώ ζω με παπαγάλους. Δεν μου έτυχε να ζω με άνθρωπο, παρότι θα ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Η αγάπη των παπαγάλων αναπληρώνει πολλά πράγματα. Να. Το λέω και με μια δόση πίκρα σε αυτό. Ναι. Ωραία, πήγε μόνο σου στην πίκρα. Τώρα ε, δεν σε πήγα εγώ. Η ζωή δεν είναι, μόνο, μόνος δεν είναι μόνο ευχάριστες στιγμέ, ναι. έχει και τι πικρέ. Δηλαδή, ένα άνθρωπο όπω εγώ που τρέχει όλη μέρα και όλη νύχτα, ναι. το βράδυ είναι μόνο του. Ναι. Ε, καλά, διορθώνεται αυτό. Όχι πάντα. Θέλει mm. να διορθωθεί. Ε, εγώ θα ήθελα, αλλά ναι. θα πρέπει να βρεθεί και ο κατάλληλο άνθρωπο. Όταν είσαι ένα άνθρωπο που δεν πολύ ψυχολογικά με ανθρώπου δυσκολεύει τη ζωή. Είσαι διαθέσιμο όμω, ή βλέπουν έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ απασχολημένο, έχει καριέρα. Δηλαδή, μήπω είναι και λίγο τρομακτικό αυτό για κάποιον. Μπορεί. Ναι. μπορεί για κάποιον άνθρωπο να μην μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρο, ε, Απ' την άλλη, εγώ μπορώ να σου πω ότι όταν υπήρχε ο κατάλληλο άνθρωπο, άφηνα πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν θα τζί... πάω εκεί, α πούμε, που είναι καλύτερο. Έκανα υπέροχα ταξίδια. Δηλαδή, το έλεγα το καλοκαίρι δεν δουλεύω γιατί γύριζα τον κόσμο. Mm -hmm. Και επειδή έχω γυρίσει πολύ τον κόσμο, είμαι πολύ ευτυχισμένο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, ε, μου λένε πολύ Άρχισε μόνο, είσαι, είσαι, είσαι ευτυχισμένο. Ναι, είμαι ευτυχισμένο γιατί η ζωή σου δίνει πολλά και ποικίλα πράγματα. Ναι. Μπορεί να μην έχει το ένα, αλλά έχει τα άλλα. Γι' mm -hmm. αυτό okay. είναι πολύ σημαντικό. εγώ πάντω κρατάω ότι είσαι διαθέσιμο και ότι έχει τι μοναξίε σου. Έχω, είμαι πολύ μοναχικό άνθρωπο και επειδή είμαι και απογοητευμένο το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ. Από τι σχέσει ή γενικώ. Όχι, από ένα ιδιαίτερο πράγμα που μου έχει συμβεί. Επειδή είμαι πολύ απογοητευμένο, θα ήθελα πάρα πολύ να μου ανοίξει ένα φω καινούριο. Ναι. Πάρα πολύ. Ε, πάντως Πάντω οι στατιστικέ λένε ότι για του ανθρώπου που είναι μονογαμικοί, μέσα λέει σε πέντε χρόνια από το χωρισμό έχεις βρει κάτι κατά μέσο όρο; Έχεις βρει μια ακόμη μονογαμική σχέση; mm. Επίσης με τη μονογαμία έχει, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Δεν ξέρω, εγώ και... είμαι εξαιρετικά μονογαμικό ναι. άτομο. Και είναι κρίμα που κάποιο χρησιμοποίησε τον αριθμό που είπα κάποτε, ότι με πόσου ανθρώπου έχω πάει. Είπα ότι οι σχέσει, οι ουσιαστικέ μου σχέσει στη ζωή μου που μου άφησαν σημάδια, γιατί οι σχέσει είναι αυτέ που σου αφήνουν σημάδια. Ναι. Το μια το, 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 νύχτα σπέρασμα δεν σου αφήνει σημάδια. Ναι. Και, Σε σένα, άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι υπερσεξουαλικοί και να του ενδιαφέρει. Ναι, εγώ δεν το κατακρίνω. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που του αρέσει η καθημερινή εναλλαγή προσώπων. Mm -hmm. Αν του αρέσει κάποιο αυτό, γιατί να μην το κάνει. Εμένα. Ποτέ δεν μου άρεσε, ποτέ δεν με εξητάρισε αυτό το πράγμα και περίμενα πάντα τον άνθρωπο που θα μου κάνει κλικ μες, με τα μάτια του με στην καρδιά μου. Αυτό. Mm -hmm. Είμαι πολύ συναισθηματικό άνθρωπο και γι' αυτό και είμαι πολύ πληγωμένο άνθρωπο mm -hmm. από τι προσωπικέ μου σχέσει. Okay. Σε σημείο πολύ δυνατό που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άλλο γιατί πάντα με βλέπει χαμογελαστό και ευτυχή. Ναι. Κάτω από αυτή τη μεγάλη ευτυχία που οι άλλοι ναι, έχουν ναι. μπορεί να κρύβεται και μία πίκρα. Ναι, τώρα θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα σου πω δεν μπορεί. Θα φταίγε κι εσύ. Μπορεί να φταίω κι εγώ. Ε, σω όταν αγαπά υπερβολικά κάποιον άνθρωπο, να μην είναι τόσο σωστό. Όταν δίνε σε ψυχή και σώμα σε κάποιον, μάλλον τον βαραίνει κάπω και θέλει να φύγει. Ξέρεις οι ψυχολόγοι. που είναι μόδα τώρα αυτό και καλά. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε ψυχολόγο. Ναι. Στο λέω αυτό γιατί με ρωτήσανε και σε άλλη εκπομπή, mm. η οποία μάλιστα επειδή κάτι είπα προκάλεσε μεγάλη αναταραχή σε προσωπικέ σχέσει. Ε, δεν μου έχει φανεί ποτέ χρήσιμο να πάω σε ψυχολόγο. Mm. Επειδή είμαι όμω ανοιχτό άνθρωπο και μιλάω παντού, όπω μιλάω τώρα σε σένα τι μου χρειάζεται ψυχολόγο όταν ανοίγω την καρδιά μου παντού ναι, και γιατί δημόσια. Φαντάζομαι ότι ένα ειδικό αυτό που κάνει είναι ότι σου, σου λέει κιόλα. Σπύρο κοιτά, εκεί ε, αυτό, όρια. Αυτό είναι τη μόδα τώρα που λέγεται ναι, πάρα πολύ. Όρια. Δεν δε δε σε αφορά. Δεν με αφορά καθόλου. Ναι. Τι σε αφορά, Να υπάρχει ότι... αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, συνεννόηση, αλληλεγγύη. Γιατί εγώ την αλληλεγγύη την έχω κάνει πράξη στη ζωή μου και θέλω να πω ότι την αλληλεγγύη την κάνουμε γιατί εμεί είμαστε ευτυχισμένοι. Μέσα από αυτό που κάνει είσαι εσύ ευτυχισμένο. Μπορεί να δίνει χαρά στον άλλον, αλλά τη μεγαλύτερη χαρά την παίρνει εσύ. Άρα είναι εγωιστικό αυτό που λες, εσύ είσαι λίγο εγωιστή. Μπορεί να είναι εγωιστικό. Αλλά μην μου πείτε ότι όποιο δεν προσφέρει δεν χαίρεται ο ίδιο εκείνη την ώρα. Mm -hmm. νιώθει, νιώθει πολύ όμορφα. Okay. Δεν το κάνει μόνο για να νιώσει όμορφα ο άλλο. Θα μπορούσε να είσαι. Σε... Και δεν το κάνει για να πάει στον παράδεισο, γιατί όπω ξέρετε, εγώ είμαι τελείω άθρησκος και άθεο. Δεν πιστεύω τίποτα με τα θανάτιο. Αν υπάρχει κάτι, θα το μάθω την ώρα του θανάτου. Τώρα είναι μια εύκολη ναι. εξήγηση να λέμε Α, υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο. Όλοι θα το μάθουμε την ώρα που θα πεθάνουμε. Πώ αρέσει ο Άγιο όμω. Ναι. Σου αρέσει ο ρόλο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Παρότι πιστεύω ότι η χριστιανική θρησκεία είναι μια από τι καλύτερε που υπάρχει, αν και η αρχαία ελληνική ήταν ακόμα καλύτερη. Ε, μου αρέσουν πάρα πολύ οι εικόνες. Το σπίτι μου είναι γεμάτο εικόνες. Ενώ δεν πιστεύει. Καθόλου. Ναι. Ε, από... Αυτό είναι οξύμορο, πρέπει να ναι. πω. Μήπως πιστεύεις κατά βάση. Όχι, όχι, καθόλου. Ναι. Πιστεύω στις μεγάλες αλήθειες που λέει η χριστιανική θρησκεία. Αγάπη, αλληλεγγύη, ισότητα, αυτά. Οι ε. ωραίες θρησκείε τα λένε. Είσαι σωστές. μέσα, είσαι χριστιανός και δεν το ξέρεις. Ού, όχι, όχι, δεν είμαι χριστιανός εύμε. γιατί δεν αν ήμουν χριστιανός θα πίστευα διάθεση. στην Ανάσταση και θα πίστευα ε. ότι θα πάμε στον Παράδεισο αν είμαστε καλοί Τίποτα, άνθρωποι. όχι μαύρο. Τίποτα, τίποτα. Mm. Θέλω... Ο μόνο λόγο που θα ήθελα να πεθάνω, αλλά δεν θέλω να πεθάνω τώρα, Όχι τώρα είναι ε. γιατί, να δω τι γίνεται μετά. Αν γίνεται κάτι, γιατί μπορεί και να μην γίνεται τίποτα. Γιατί σε μια κηδεία έλεγε ο παπά, ε, Αχ, τυχερέ, τυχερέ που πα τώρα στο φω και εμεί οι άτυχοι που μένουμε στο σκοτάδι. Και του λέω συγγνώμη. Δηλαδή, συγγνώμη, βγούμε... διάκοψε τον παπά στην ναι, κηδεία. Ναι, θα να με βγούμε, ναι. Να βγούμε τώρα όλοι στη λεωφόρα να μα πατάνε τα αυτοκίνητα για να πάμε στο φω. Μα τώρα τι είναι αυτά που λέμε, Ότι θα πάμε όλοι στο φω άμα πεθάνουμε. Τι είναι η μεγαλύτερη σου παρηγοριά Η μεγαλύτερη μου πα... παρηγοριά Α, Θα επιστρέψω σε αυτό Το να βρίσκεις τον κατάλληλο σύντροφο που θα σου κάνει αγκαλιά Που θα είναι γεμάτη αληθινή αγάπη Αυτό είναι το παν στη ζωή Ούτε επιτυχίες στα επαγγέλματα Τίποτα ε, Νομίζω ότι ακόμα και ένας φτωχό άνθρωπος Αν έχει δίπλα του αυτή τη ζεστή αγκαλιά που όλοι χρειαζόμαστε Είναι πανευτυχής και την ψάχνει και την αναζητά. Ε, ναι, αλλά το καλό είναι ότι εμένα κάποιοι σύντροφοι τη ζωή μου έχουν μείνει σαν οικογένειά μου. Αυτό έχω είναι... καταλάβει. Και είναι φω στη ζωή μου. Ε, Πώ το καταφέρνει αυτό να μένετε φίλοι μετά, χωρί να έχετε διαλυθεί, να έχετε γίνει πύλε, <laughs> να έχετε τσακωθεί. Δεν ξέρω. Έχω μια ψυχραιμία μέσα μου και λέω ότι όλα τα ωραία τελειώνουν. Και καλό είναι να μένουμε φίλοι και να μην ε, τρώμε σάρκε ο ένα του άλλου. Αυτό γίνεται αμέσω ή πρέπει να περάσει και κανένα εξάμεινο, κανένα χρόνο. Για να έρθει μπορεί ο... να περάσει και ένα μικρό διάστημα, μπορεί να περάσει και κανένα διάστημα. Mm -hmm. Αισθάνεσαι ότι η πολιτική είναι ο στίβος σου. Δηλαδή εννοώ ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ασχολείσαι πάρα πολύ με τους ηθοποιούς, ασχολείσαι στη Βουλή. Αν αυτό... Έκλεινε. Όπω έκλεισε το κομμάτι, δεν έχει κλείσει η ενασχόλησή σου με το σωματείο. Καθόλου αλλά δεν... άλλαξε. Καθόλου δεν έκλεισε. Άλλαξε πολύ λίγο. Άλλαξε πολύ λίγο. Αλλά αν αυτό, επειδή μου κάποιο Αρχίσει να φθίνει, Γιατί στην πολιτική δεν είναι και. ή συνειθοποιό. Αλλά θέλω να πω ότι πολιτικό ναι. δεν είναι επαγγελματία για 600 ο, χρόνια. Και, ο, και δεν πρόκειται και να το συνεχίσω. Ε, αυτό είναι κάτι που μέσα μου. Το, το περνάω σαν διαδεργασία. Δηλαδή, αν τελειώσει αυτή η τετραετία, θα συνεχίσω. Το βάζει ε, σαν δοκιμή. Στο, το δοκιμάζει. Το, το, δοκιμάζεις το στον βάζω. Σου. Αλλά έτσι όπως το αισθάνομαι τώρα, όχι, δεν θέλω να συνεχίσω. Δεν είναι κάτι που με γέμισε. Ε, πάρα πολύ όπω εγώ νόμιζα. Σε απογοήτευσε η ε, πολιτική, Δεν με απογοήτευσε. Μου έδειξε μια εικόνα άλλη από αυτή που είχα. Ε, από... Όχι, όμω δεν με απογοήτευσε η φιλή τη Ελευθερία. Για να, να ξεκαθαρίζουμε. Η όλη κατάσταση έτσι όπω συμβαίνει δεν μου αρέσει. Το δεν πιο... είναι άκρα δημοκρατία. Το αυτό πιο πάτημα. απογοητευτικό στη Βουλή, στην καθημερινότητά σου, Είναι το να επιμένει κάποιο για την υπερίσκηση του 41%. Α πούμε, το κάνω πολύ συγκεκριμένο. Και να ξέρει πολύ καλά ο ίδιο που το λέει ότι δεν είναι ούτε 41% αφού δεν ψήφισε το 50% του ελληνικού πληθυσμού. Και αποφασίζει βάσει τη ενισχυμένη αναλογική να κάνει ό,τι γουστάρει, ενώ απέναντί του έχει μπορεί και το 80%. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω. Άρα αυτό για μένα δεν είναι δημοκρατία. Εγώ αυτό Η δημοκρατία λες... για μένα είναι ναι. απλή αναλογική. Ακόμα και αυτό που θα έχει 1% να έχει έναν άνθρωπο μέσα. Να μιλάει. Okay, αυτό ε, άρα πολλές... δεν με εκφράζει αυτό. Το καταλαβαίνω. Αλλά για να μπορέσει να κυβερνήσει και να πάρει αποφάσει, δηλαδή ακόμη και αν η πλεύση ελευθερία ε, 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 είναι κυβέρνηση, έτσι, αν εγώ δεν σε έχω ψηφίσει και δεν με εκφράζει, θα χρειαστεί να πάρει μία απόφαση για μένα. Το με. ξέρω. Έτσι, άρα ναι, ναι. θα αναγκαστούν οι πολιτικέ ναι. δυνάμει, ναι. αν οι άνθρωποι είναι υγιεί, να συνεργάζονται. Mm -hmm. Όπω θα αναγκαστούμε τώρα εμεί στο Σωματείο. Mm -hmm. Θα αναγκαστούμε παρατάξει που δεν έχουμε καμία σχέση μεταξύ μα, προερχόμαστε από διαφορετικού χώρου και αφού. Δεν η πλειοψηφία κανενό και έχουμε ισοψηφίε και βασιζόμαστε όλοι στο πώ θα κάνουμε το 9. Άρα, πρέπει να παρακαλάμε αυτού του δύο τη Ανταρσία ή αυτόν τον ένα που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ε, για να κάνουμε το 9 το μαγικό για την απόφαση. Γιατί είμαστε 17. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι πολιτικέ δυνάμει, να συνεννοούνται. Αυτή η πολυδιάσπαση που έχει γίνει και στην αριστερά και στη δεξιά δεν νομίζω ότι βοηθάει. Mm -hmm. Ποιο είναι το μεγαλύτερο στο ταλέντο που δεν ξέρουμε, Που δεν ξέρετε η συγγραφή μάλλον. Είναι κάτι που θέλω να κάνω αμέσω mm -hmm. Το όνειρό μου είναι αυτό και το έχω από καιρό. Γιατί θέλω να κάνω κάποια ωραία πράγματα που τα έχω στο μυαλό μου και είναι όλε σε πρόχειρα χαρτιά. Και μόλι τελειώσει η Βουλή και το Σωματείο, το Ταμείο Λοβοηθεία δεν θα τα αφήσω ποτέ μέχρι να πεθάνω. Λέμε. Έτσι, γιατί όσο με ψηφίζουν οι άνθρωποι. Αλλά το Σωματείο και η Βουλή για μένα τέρμα, γιατί θα είμαι μετά τα 70 και θέλω να απολαύσω και άλλα πράγματα. Θέλω να κάνω το υπόλοιπο ταξίδι τη ζωή μου Έχω πάει σε όλε τι αλλά θέλω να επισκεφθώ και άλλα κράτη. Θέλω να δω και άλλου ανθρώπου, και άλλου λαού και άλλε θρησκείε και να του αγκαλιάσω όλου μαζί, γιατί έχω πει ότι είμαι πολίτη τη γη παρότι αισθάνομαι. Έλληνα 100% και αν ερχόταν ένα να μου πάρει την πατρίδα μου θα πολεμούσα. Αλλά είμαι πολίτη τη γη. Αγαπάω όλου του ανθρώπου το ίδιο. Θα έπρεπε να μην υπάρχουν σύνορα και να είμαστε όλοι αγαπημένοι με τα διαφορετικά μα έθιμα, τι θρησκείε και τι γλώσσε διαφορετικέ. Αν έγραφε αυτοβιογραφία, που νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σου το προτείνω, δεν ξέρω αν θα με ακούσει. Το ε, ε, ετοιμάζω αυτό. Α, έπεσα μέσα. Ναι. Έβγαλα είδηση. Ε, τι τίτλο θα είχε. Ε, θα σου το πω τον τίτλο, αλλά ίσω δεν θα μπορέσει να το καταλάβει γιατί υπάρχει ο τίτλο. Okay. Η αροκάρια των Αγγέλων. Θε να μου το εξηγήσει λίγο, <laughs> να, <laughs> Όχι πολύ, λίγο. Η αροκάρια ήταν το πρώτο δεντράκι που μου κάνανε δώρο στην πρώτη μου Πρεμιέρα yeah. και η οποία μεγάλωσε και έγινε πάρα πολύ μεγάλη σε ένα σπίτι στη γλυφάδα. Ε, ήταν σημαδιακό. Όταν την κόψανε και το είδα, γιατί δεν έχω επαφή πια με αυτό το σπίτι, mm -hmm. ε, την κόψανε και για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη πληγή στην καρδιά μου. Το ότι κόψαν το δεντράκι που έφυγε από το σπίτι μου γλάστρα, είχε, γίνει, είχε φτάσει στον πέμπτο όρφο και συνέπεσε αυτό το κόψιμο με ένα άλλο μεγάλο γεγονός της ζωής μου που δεν μπορώ να το πω για κάποιο φίλο μου που πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και συνέπεισαν αυτά τα δύο μαζί, ήταν ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για μένα. Μπορεί κάποιο που είναι αίσθητο να μην καταλαβαίνει τη λίγα. Σε καταλαβαίνω πολύ. Ε, αλλά οι άγγελοι είναι αυτοί που πέρασαν από τη ζωή μου. Άρα υπάρχουν άγγελοι, αλλά εσύ του ναι. βλέπει εδώ. Ε, οι άγγελοι είναι αυτοί που δίνουν στη ζωή μα πάρα πολλέ χαρέ και πίκρε. Γιατί αν ήταν η ζωή ίδια, σε μια ίσια γραμμή και δεν ήταν έτσι, δεν θα ήταν καθόλου ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ανοιχτή πρόσκληση, έτσι. εσείς, ε, δηλαδή, εδώ ωραίζετε. Είπαμε αρκετά πράγματα. <laughs> Για να δούμε. Δεν είπαμε πράγματα τη επικαιρότητα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Αυτή τη φορά κάναμε μια εξαιρετική. Γιατί κάποια πράγματα τη επικαιρότητα με έχουν πληγώσει πολύ, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.